σήμερα οι αγρότες ξεκινώντας νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Στη Δυτική Μακεδονία μπλόκο στήθηκε στον κόμβο του Αντιγόνου, στην Εθνική Οδό Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας. Σε αυτό συμμετέχουν αγρότες από Αμίντεο και Φλόρινα. Οι αγρότες υποστηρίζουν πως φέτος τα προβλήματα είναι πολλαπλά, με κυριότερα το κόστος παραγωγής, τις τιμές στην αγορά γάλακτος, όπως και την υπερφορολόγηση. Άρτια αφιχθεί σε όλοι μας και συνεπείς την ώρα μας. Ξεκινήσαμε την κινητοποίησή μας, τον αγώνα μας. Να παραταχθούμε λίγο, να τακτοποιηθούμε σήμερα και από εκεί και πέρα για οτιδήποτε θα ενημερώνουμε όλον τον κόσμο για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Τι σας βγάζει για μια ακόμα φορά στους δρόμους? Τα προβλήματά μας. Στον δρόμο μας βγάζουν τα προβλήματα και είναι ούκο λίγα, ξεκινώντας από το κόστος παραγωγής, από τις κατώτατες εγγυημένες τιμές, από τον ΕΦΚΑ, ο ΕΛΓΑ. Όσον αφορά τα ασφάλιστρα που πληρώνουμε, είναι πάρα πολλά και ο φορέας δεν αποζημιώνει εξ ολοκλήρου όλη την παραγωγή μας και όλα τα καιρικά φαινόμενα. Ελληνοποίηση στην περιοχή μας, γάλα σε κακή κατάσταση και κτηνοτροφία. Ζητήματα πάρα πολλά που τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και θα τα λέμε συνεχώς. Ουσιαστικά αυτό που μας βγάζει στον δρόμο είναι τα προβλήματά μας και το δικαίωμα που έχουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Μία καλύτερη στήριξη από το κράτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς, όπως λέγεται γενικότερα, ότι θα πρέπει να είμαστε επιχειρηματίες πλέον και να είμαστε αντάξιοι όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Για όλα αυτά χρειάζεται υποδομή, για όλα αυτά χρειάζονται παροχές. Εν ώψη της νέας ΚΑΠ πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία αγροτική ομάδα, κανένας αγροτικός φορέας που να συζητάει η κυβέρνηση για το πώς πρέπει να κατανεμηθούν τα χρήματα στους αγρότες. Και ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι επιδοτήσεις πήγαιναν στην γη και όχι στην παραγωγή. Βασικό αίτημά μας πλέον είναι ότι θα πρέπει να επιδοτείται και να στηρίζεται ο παραγωγός ο οποίος παράγει. Κίνητρα θα πρέπει να δοθούν στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών, έτσι ώστε να οργανωθούμε καλύτερα και να μπορέσουμε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά μας αναγκάζουν να είμαστε για μία ακόμη φορά στον δρόμο και να τονίσουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την ελληνική ύπαιθρο, για τα χωριά μας, να γυρίσουν τα παιδιά μας εδώ, να μπορέσουν να συνεχίσουν. Ο αγροτικός κόσμος είναι μία οικονομία. Είναι μία οικονομία που στηρίζει ειδικά τον νομό Φλόρινας και το Αμίντεο. Τα πάντα. Τι να πω, ένα-ένα, τα ξέρουμε όλα. Όχι μόνο για αγροτικά θέματα, για όλη την Ελλάδα. Δυσκολευόμαστε να επιβιώσουμε σαν αγρότες, είναι το κόστος παραγωγής, είναι... Τα παίρνουν όλα, τα πάντα. Η εφορία έχει ανέβει. Τα ξέρουμε όλα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πότε θα γίνει όμως? Που μας βγάζει στο δρόμο ξανά. Καλημέρα. Η αγανάκτηση για ακόμα μία φορά είναι αυτή που μας βγάζει στο δρόμο. Έχουμε δώσει και άλλους αγώνες στο παρελθόν. Έχουμε πάρει κάτι. Ακόμα δεν είμαστε βιώσιμοι. Παλεύουμε για να το πάρουμε. Είμαστε η ακριτική Φλόρινα. Έχουμε ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες και για αυτές πρέπει να μιλήσουμε σε τοπικό επίπεδο. Πονάμε. Όλοι νομίζουν ότι είμαστε σε προνομιακή θέση. Θέλουμε να τους πούμε ότι δεν είμαστε. Θέλουμε την κοινωνία να μας συμπαρασταθεί. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε. Και αυτό εξαρτάται βέβαια από την κυβέρνηση να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, να μην κλείσουμε το δρόμο. Ίσως προβούμε σε κάποιον συμβολικό αποκλεισμό. Θέλουμε τις κοινωνικές ομάδες να είναι δίπλα μας. Καλούμε όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλείς και τους μελισσοκόμους να έρθουν. Καλούμε όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Είμαστε ο πρωτογενής τομέας. Είμαστε και εμείς μια ατμομηχανή αυτής της οικονομίας. Θέλουμε όλοι να μας συμπαρασταθούν, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουμε. Είναι θέμα βιωσιμότητας.